Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Capital. Την ανακοίνωση των 25 νέων κρουσμάτων ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας, με τον συνολικό αριθμό πλέον των κρουσμάτων να φτάνει τα 1114. Ένα κρούσμα εντοπίστηκε κατόπιν ειδωτικής πρωτοβουλίας και αφορά άτομο που έστρεψε από την Ελλάδα. Το δεύτερο περιστατικό αφορά σε εργαζόμενο και πρόκειται για άτομα από τη Βουλγαρία που ήρθε στις 25 Ιουλίου στην Κύπρο με αρνητικό τεστ. Έκανε την εξέταση πριν εργοδοτηθεί σε ξενοδοχική μονάδα στην επαρχία Μοχώστου μετά από αίτημα του εργοδότη. Ένα κρούσμα εντοπίστηκε στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών και επαναπατριστέντων και αφορά άτομο που έφτασε στην Κύπρο από τη Βηρυτό. Στο πλαίσιο του προγράμματος παραπομπών από προσωπικούς ιατρούς και ελέγχου ειδικών ομάδων μέσω των ιατρών δημόσιας υγείας προέκυψαν δύο κρούσματα. Τα δύο άτομα είχαν συμπτώματα και παραπέμφθηκαν από το προσωπικό τους ιατρό στα ιατρία δημόσιας υγείας. 20 κρούσματα εντοπίστηκαν από τη διαδικασία εχνηλάτησης. Πρόκειται για 9 επαφές του κρούσματος που ανακοινώθηκε στις 28 εβδόμου στη Λεμεσό, 5 επαφές του χθεσινού κρούσματος που εργάζεται ασφαλιστική εταιρεία στη Λεμεσό, 1 επαφή του κρούσματος που ανακοινώθηκε στις 29 εβδόμου από τη Λεμεσό και 5 επαφές του κρούσματος που είχε έρθει στην Κύπρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τονίζεται ότι από τα 15 από τα 20 άτομα της εχνηλάτησης, ενώ προγραμματίστηκαν για δειγματοληψίες στα ιατρία δημόσιας υγείας στο πλαίσιο εχνηλάτησης και έπρεπε να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό, παραβίασαν την καραντίνα τους για να μεταβούν σε ιδιωτικό εργαστήριο να κάνουν την εξέταση ιδιωτικά. Υποχρεωτική πλέον η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με την αύξηση στην καταγραφή των νέων κρουσμάτων. Ειδικά μέτρα λήφθηκαν σήμερα για την πόλη της Λεμεσού με την επαναφορά μεταξύ άλλων του περιορισμού των 10 ατόμων σε κοινωνικές συναθρήσεις. Αυστηρότερα μέτρα αν δεν τηρηθούν τα σημερινά, προειδοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υποχρεωτική καθίσταται από τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Κύπρο η χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό σε κλειστούς πολυσύχναστους χώρους. Κοινώς θα πρέπει να φοράνε μάσκα όλοι όσοι βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα, τράπεζες, υπεραγορές, νοσηλευτήρια και γενικά όπου υπάρχει εξυπηρέτηση κοινού, ακόμα και στις εκκλησίες, με την ποινή για τους παραβάτες να ορίζεται στα 300 ευρώ. Επίσης, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι, επαναφέρεται ο περιορισμός της πληρότητας στο 50% στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αυξάνονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα αεροδρόμια από 600 την ημέρα σε 1000. Με έμφαση σε Κύπριους που επιστρέφουν από τις διακοπές τους, αφού έχει διαφανεί ότι μεγάλο ποσοστό των κρουσμάτων προέρχεται από Κύπριους με ταξιδιωτικό ιστορικό. Ο ιός θα βρίσκεται δυστυχώς ανάμεσά μας για καιρόν και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν, επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας. Όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η πλήρης επαναλειτουργία κάποιων επιχειρήσεων ή κεκλάδων και η άρση όλων των περιορισμών δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον. Επιπρόσθετα μέτρα λαμβάνονται για τις επόμενες 3 εβδομάδες, ειδικά στην περιοχή της Λεμεσού, στην προσπάθεια περιορισμού των εστιών και διάσπασης των αλυσίδων μετάδοσης που εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα εκεί. Όλα τα νέα μέτρα ελήφθησαν μετά από σύσκεψη της επιδημιολογικής ομάδας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Μετά τα νέα μέτρα που εξήγηλε προηγουμένως η κυβέρνηση, έκτακτα μέτρα λαμβάνει και ο Δήμος Λεμεσού, συγκαλώντας έκτακτη σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και ο Δήμος Λεμεσού επιπρόσθετα των μέτρων που εξήγηλε προηγουμένως ο Υπουργός Υγείας. Σε έκτακτη συνεδρία που συγκάλεσε το μεσημέρι ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαίδης, αποφασίστηκε ενίσχυση των συνεργείων του Δήμου με στόχο την αποτελεσματικότερη επιτήρηση σε συνεργασία με την αστυνομία και τις υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους, το μέτρο που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκαν σειρά μέτρων που θα είναι υποβοηθητικά και υποστηρικτικά των όσων άλλων μέτρων ισχύουν. Εντατικοποίηση ψεκασμών τόσο δημοτικών και δημόσιων χώρων, όσο και χώρων που αποτελούν εστίες μετάδοσης του ιού. Αναστολή λειτουργίας παιδότοπων στην επίχωση στο δημόσιο κήπο και στις δημόσιες πλατείες αναγέννησης και φιλελλήνων. Μέτρα ρύθμισης διακίνησης πεζών στην επίχωση με πινακίδες και διαχωριστική λωρίδα. Πολύ αυστηρά μέτρα και σχολαστική επιτήρηση όλες ανοιχτές εκδηλώσεις του Δήμου με εφαρμογή των όσων προνοούνται στα σχετικά πρωτόκολλα. Πολύ αυστηρή επιτήρηση των λαϊκών αγορών.
Ο Δήμος Λεμεσού διευκρινίζει ότι παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση και ανάλογα με τις εξελίξεις λαμβάνει και τα ενδεικνυόμενα μέτρα σε συνεννόηση πάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνει μήνυμα ευθύνης και συστράτευσης όλων στην προσπάθεια να χέτει της περαιτέρω εξάπλωσης του ιού. Οδηγίες για αυστηρούς ελέγχους έλαβε η αστυνομία μετά την αύξηση των κρουσμάτων. Χθες το βράδυ, η αστυνομία προέβη σε ολονύχτους ελέγχους, ιδιαίτερα στη Λεμεσό. Η αστυνομία εντόπισε και κατήγγειλε ζευγάρι Ισραηλινών που παραβίασαν την καραντίνα και κυκλοφορούσαν αμέριμνη στη Μαρίνα Λεμεσού. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί η αστυνομία για 3 των διαταγμάτων μετά την αύξηση στα κρούσματα. Χθες το βράδυ, η αστυνομία προέβη σε ολονύχτιους ελέγχους, ιδιαίτερα στη Λεμεσό, στην οποία καταγράφονται τα περισσότερα νέα κρούσματα. Παγκύπρια αστυνομία προχώρησε 335 ελέγχους και προέβη σε 27 καταγγελίες, με τις πλήσεις να αφορούν η χρήση μάσκας από υπαλλήλους. Για την επιχείρηση στη Λεμεσό έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη από το αρχηγείο. Έγιναν 157 ελέγχοι και η αστυνομία μοίρασε 16 καταγγελίες και εξώδικα. 2 καταγγελίες αφορούσαν ζευγάρι Ισραηλινών που παραβίασαν την καραντίνα και κυκλοφορούσαν αμέριμνη στη Μαρίνα Λεμεσού. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 1.30 χθες το μεσημέρι, λήφθηκε κλήση ότι 2 Ισραηλινοί, οι οποίοι θα έπρεπε να βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό εντός του σκάφους τους, που ήταν εγκυροβολημένος στο λιμάνι Λεμεσού, είχαν παραβιάσει τους κανόνες. Έκρηξη κρουσμάτων και στην Ελλάδα με 78 νέα περιστατικά. Πάμε στην Αθήνα και τον Γιώργο Φωκιανό. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα νέο ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε σήμερα στην Ελλάδα, καθώς πριν από λίγα λεπτά ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 78 νέα κρούσματα. Πρόκειται για την έκτη μέρα που έχουμε ανωδικό ημερήσιο αριθμό κρούσματων. Τα 10 εξ αυτών, Χριστίνα, εντοπίστηκαν στις πύλες της όδου της χώρας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα 15 προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη, από ένα γλέτη γάμου, το οποίο υπήρξε διασπορά του ιού. Παράλληλα είχαμε και δύο νέα θύματα, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να είναι πλέον 206. Χριστίνα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Συνάντηση με Έλληνες αξιωματούχους στην Άγκυρα μέσα στις επόμενες ημέρες προανήγγειλε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσιακάρ, προκειμένου, όπως είπε, να ζητηθούν ζητήματα που οδηγήσαν σε κλιμάκωση ένταση μεταξύ των δύο πλευρών τις προηγούμενες ημέρες. Για συνάντηση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας τις επόμενες ημέρες μίλησε ο Υπουργός Άμυνας της γείτονος Χουλουσιακάρ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Εύρο, όπου επιθεώρησε στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Ο Τούρκος Υπουργός δεν ξεκαθάρισε ωστόσο ποιο είναι το πλαίσιο της συνάντησης στην οποία αναφέρεται, ούτε το επίπεδο στο οποίο αναμένει να γίνει. Στις επόμενες ημέρες εκτιμάμε ότι ο διάλογος μας με την Ελλάδα θα αυξηθεί. Περιμένουμε μια συνάντηση και με αυτή τη συνάντηση πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθούν αρκετά προβλήματα. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Ακάρ δήλωσε άλλωστε ότι η Τουρκία επιδιώκει να έχει καλές σχέσεις γειτονίας με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και ότι κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να είναι αυτό εφικτό. Προσευχή στην Αγία Σοφία πνευματοποιήθηκε για πρώτη φορά σήμερα τα ξημερώματα για τον μουσουλμανικό Μπαϊράμι των Θυσιών έπειτα από 86 χρόνια. Από νωρίς τα ξημερώματα της Παρασκευής, χιλιάδες μουσουλμάνων πιστών έσπευσαν στην Αγία Σοφιά για την πρωινή προσευχή για τον Μπαϊράμι των Θυσιών. Πρόκειται για την πρώτη φορά έπειτα από 86 χρόνια που γιορτάζεται το τέλος του ιερού μήνα της νηστείας του Ραμαζανιού στον εμβληματικό χριστιανικό ναό. Πολύ πριν ξεκινήσει ακόμα η προσευχή, που ανακοινώθηκε επισήμως ότι θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης, η Αγία Σοφία είχε γεμίσει από κόσμο, ενώ γέμισε και η πλατεία μπροστά από το μνημείο μέχρι και τον Μπλε Τζαμί. Μεταξύ άλλων, στην προσευχή συμμετείχε και ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης Μουσταφά Σεντόπ, ο οποίος έκανε και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.
Σήμερα πραγματοποίησαμε στην Αγία Σοφία την πρώτη προσευχή του ΕΙΔ μετά από 86 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που προκαλεί ξεχωριστό ενθουσιασμό στο έθνος μας. Το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ήταν ένα από τα πιο σημαντικά σημεία καμπής της ιστορίας μας. Υπό αυτήν την έννοια πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ πιο σημαντικά βήματα μπροστά μας μετά από αυτό το πνευματικό σημάδι του ανοίγματος της Αγίας Σοφίας. Την προσευχή τέλεσε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, Αλί Ερμπάς. Πέρα από τον πρόεδρο της Βουλής Μουσταφά Σεντόπ, συμμετείχαν ακόμα ο Υπουργός Συγκοινωνιών Αντίλ Καραϊσμαΐλογλου, ο Νομάρχης Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια και ο Επαρχιακός Πρόεδρος Κωνσταντινούπολης του ΑΚΕΠΕ. Τον όρκο για ποιήση στην πατρίδα έδωσαν σήμερα οι νοσήλοι εκτιοπλήτες 2020 ΕΣΟ σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία του κορονοϊού. Ορκίζομαι ότι θα είμαι πιστός στην πατρίδα. Θα σέβομαι το Σύνταγμα. Και τους συνάδοντας με αυτονόμους. Από σήμερα καλείστε να εκπληρώσετε με θάρρος, επιμονή και αυταπάρνηση τα καθήκοντα που θα σας αναθέσουν και να σφυριλατήσετε το χαρακτήρα σας με τις στρατιωτικές αρετές που αποτελούν τις κύριες ηθικές δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς. Φιλοπατρία, ανδρεία, στρατιωτικό πνεύμα, καρτερία, πειθαρχία. Στρατιώτες, ναύτες και σμινίτες της Εθνικής Φρουράς, οι επί 45 και πλέον έτη ύπαρξη κατοχικού στρατού και η συνεχώς εξελισσόμενη τουρκική προκλητικότητα με την οποία θίγονται ζωτικά μας συμφέροντα επιβάλλει τη συνεχή ετοιμότητά μας για να προασπίσουμε την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πάνω από το 36% της Κύπρου είναι από εχθρική κατοχή. Το βλέμμα μας καθημερινά είναι στραμμένο στον πεντατάχτυλο. Πόθος και στόχος μας είναι να δούμε ελεύθερη την Κυπριακή γη. Αυτή η μέρα θα παραμείνει ανεξήλυτη στη μνήμη μας, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής σας. Σήμερα δίνεται υπόσχεση ενώπιον Θεού και ανθρώπων, έχοντας ως μάρτυρες τους ήρωες που πότισαν με το αίμα τους τα Άγια Χώματά μας, πως θα διαφυλάτθετε την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Τόσο ήδη όσο και οι οικογένειές σας θα πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι. Περήφανοι γιατί δώσατε την ιερή υπόσχεση πως θα υπερασπιστείτε την ελευθερία και την ασφάλεια της χώρας μας. Μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με πίστη και ελπίδα. Με το χαμηλό ποσοστό φυγοστρατείας της τάξης του 3,5%, το οποίο αποτελεί ένα από τα χαμηλότερα στην ιστορία της Εθνικής Φρουράς, στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα πίστης και αφοσίωσης προς το καθήκον. Μήνυμα πίστης και αφοσίωσης στην πατρίδα. Αποτελείται την πηγή από όπου αντλούμε τη δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο διπλωματικό αγώνα που διεξάγουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Όπου η Τουρκία με την επιθετική της απαράδεκτη συμπεριφορά εισβάλλει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας μας. Αποδεχτή την αναπομπή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έκανε λομέλα της Βουλής για την Λίστα Γιωρκάτσι. Μας ενημερώνει ο Μάρος Καμεναρίδης. Μάρε, καλησπέρα και σε ακούμε. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εκ νέων θα συνεδριάσει τη Δευτέρα η ΑΚΟΚ Επιτροπή
για την κατάσταση που επικρατεί και για την λίστα Γιουρκάτζη και για τα ΠΕΠΑ των πολιτικών. Αναφέρουμε ότι, όπως έχει προαναφέρει, η Ολομέλεια της Βουλής έκανε δεκτή την εισήγηση του Πρόεδρου, την αναπομπή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να αναφέρω, σύμφωνα και με τη γνωμάτευση από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα, είναι περί πολιτικής βούλησης απόφασης και όχι περί νομοθεσίας η συγκεκριμένη λίστα Γιουρκάτζη, αν θα δοθεί ή όχι στην δημοσιότητα. Επίσης, να αναφέρω ότι στη συγκεκριμένη επιστολή από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα, δηλαδή η γνωμάτευση, λέει, σε περίπτωση αν ο τελικός λόγος είναι να δοθεί αυτούσια στην δημοσιότητα, τότε καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να πάρει νομική γνωμάτευση από τον εκπρόσωπο ιδιωτικών νομικών που εκπροσωπεί τη Βουλή. Επίσης, καλεί τη Βουλή να πάρει και γνωμάτευση από τα προσωπικά δεδομένα. Χριστίνα. Μαρία, σε ευχαριστούμε. Μία διαφορετική περίπτωση διάρρηξης σπιτιού αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, νεαρός παφήχθηκε στην Κύπρο 26 Ιουλίου, έκλεψε αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμένο σε ανοιχτό χώρο στην Κάτω Πάφο και ακολούθως μετέβη σε σπίτι στη Λέμπα, στο οποίο πέτυχε είσοδο από κλειστό αλλά ανασφάλιστο παράθυρο. Ο νεαρός, αφού πόντισε τον κήπο και συγύρισε το σπίτι, έκανε μπάνιο, φόρεσε ρούχα και του ιδιοκτήτη του σπιτιού και στην προσπάθειά του να διαφύγει με διάφορα αντικείμενα, ανακόπηκε από τον ιδιοκτήτη που έφτασε την ώρα εκείνη στο σπίτι. Στην οικία βρισκόταν η κόρη της οικογένειας, η οποία όταν αντιλήφθηκε φασαρία στο σπίτι, κλειδώθηκε στο δωμάτιό της και ειδοποίησε αρχές. Στη σκηνή έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη μελητής, ο οποίος συνέλαβε τον διαρρήκτη, ο οποίος στέθηκε υποκράτηση και διευκόλυνση των ανακρίσεων. Στην σύλληψη 20 διάχνου προχώρησαν μέλη της αστυνομίας σχετικά με δρευνόμενη υπόθεση εμπρισμού αυτοκινήτου. Η πυρκαγιά στο αυτοκίνητο εκδηλώθηκε γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα 23 Ιουλίου, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμένο σε χώρο στάθμευσης στην οικία στη Λάρνακα. Ο ένοικος κατοικίας μαζί με περίοικους κατέδρισαν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε ελαφρές ζημιές στο αυτοκίνητο. Από εξετάσεις που έγιναν από μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά στο όχημα τέθηκε κακόβουλα, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεση εμπρισμού προέκυψε μαρτύρα εναντίον 20χρονου. Αφού εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψη εναντίον του 20χρονου, αυτό συλλήφθη γύρω στις 7.30 χθες το βράδυ από μέλη του Τελάρνακας και τέθηκε υποκράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης. Μερικές ώρες αφότου άφησε να εννοηθεί ότι ίσως επιδιώξει την αναβολή των εκλογών του Νοεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε χθες ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο, όμως ανησυχεί για τα προβλήματα που κατά αυτόν θα προκαλέσουν τα εκατομμύρια των ψήφων οι οποίες σταλούν ταχυδρομικά. Λίγες μόνο ώρες αφότου άφησε να εννοηθεί ότι ίσως επιδιώξει την αναβολή των εκλογών του Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνει τώρα ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο, όμως ανησυχεί για τα προβλήματα που θα ανακύψουν με εκατομμύρια επιστολικών ψήφων. Δεν θέλω αναβολή, θέλω να γίνουν οι εκλογές. Όμως δεν θέλω να αναγκαστούμε να περιμένουμε 3 μήνες και μετά να μάθουμε ότι λείπουν ψηφοδέλτια και ότι οι εκλογές δεν σημαίνουν τίποτα. Αυτό ακριβώς θα συμβεί. Είναι κοινή λογική και όλοι το γνωρίζουν. Ίσως δεν το γνωρίζουν οι ανόητοι. Και κάποιοι που δεν θέλουν να το συζητήσουν επίσης το γνωρίζουν. Αυτό που φάνηκε να εισηγείται μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίφθηκε από τους Δημοκρατικούς αλλά και από στελέχη των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τραμπ επισκέφθηκε τα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στην Ουάσιγκτον, όπου ζήτησε από τους Αμερικανούς που ανάρρωσαν από COVID-19 να δώσουν αίμα. Ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με τις αρνητικές δημοσκοπήσεις αλλά και τη συρρήκνωση ρεκόρ της αμερικανικής οικονομίας. Και πάλι αντιμέτωποι με τις φλόγες είναι η Καλιφόρνια. Πάνω από 30.000 στρέμματα έχουν καεί μέχρι τώρα. Δύο διαφορετικές εστίες που ενώθηκαν σχηματίζοντας μέτωπο μεγαλύτερο από εκείνο που αναπτύχθηκε στις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές, βοηθούμενες από ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας. Η Καλιφόρνια βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη που μέχρι τώρα έχει κάψει πάνω από 30.000 στρέμματα δασικής έκτασης.
Για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς έχουν επιστρατευτεί ελικόπτερα και αεροσκάφος τύπου Τζάμπο που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να λειτουργεί ως πυροσβεστικό. Οι αρχές προχώρησαν σε εκένωση της περιοχής Medicine Lake Recreation στα βορειοανατολικά της Καλιφόρνιας. Μάσκες και τήρηση των αποστάσεων για το φετινό εορτασμό του Αίτ των Μουσουλμάνων. Στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης οι εορτασμοί έχουν περιοριστεί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό του COVID-19. Το ιερό προσκύνημα στη Μέκα φέτος ήταν για λίγους και τυχερούς λόγω κορονοϊού. Το αποκορύφωμα του Χατζ στη Μέκα συνήθως συναντούσαμε μουσουλμάνους από όλο τον κόσμο. Φέτος τα πλήθη μειώθηκαν δραματικά. Μόλις 1000 προσκυνητές συμμετείχαν στις εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένου του λιθοβολισμού του διαβόλου. Οι συμμετέχοντες επιλέγησαν μετά από αίτησή τους σε διαδικτυακή πύλη. Η γιορτή Αΐ των Μουσουλμάνων, που σηματοδοτεί το τέλος περίοδου νηστείας του Ραμαζανιού, γιορτάστηκε και στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Αγία Σοφιά μετετράπησε τζαμί μετά από 86 χρόνια που λειτουργούσε ως μουσείο. Ήταν μια επιθυμία που είχα από παιδί. Το να βλέπουμε την Αγία Σοφιά να είναι κλειδωμένη, αλυσοδεμένη με τις πόρτες κλειστές, ήταν μεγάλη απογοήτευση για μας. Αυτή η μετατροπή σε τζαμί προφανώς μας χαροποίησε. Παρέμενε ένα όνειρο στην καρδιά μου. Ήταν πολύ καλό αυτό που έγινε. Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω πώς αισθάνομαι. Στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι εορτασμοί για τη γιορτή Eid al-Fitr έχουν περιοριστεί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της COVID-19. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται στην Ευρώπη και οι αρχές είναι ιδιαίτερα ανήσυχες, καθώς οι μεγάλες συγκεντρώσεις μπορούν να επιταχύνουν την εξάπλωση του κορονοϊού. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Τον καιρό φέρνει κοντά σας το Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Πάρε μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ και σερφάρε ακόμη πιο ξέγνιαστα ολόκληρο το μήνα. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθερος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αερομίχλη και χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, τα δυτικά παράλια και τα ορεινά, και γύρω στους 24 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, και γύρω στους 35 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και τα ψηλότερα ορεινά. Και το φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Καλώς βράδυ.